Η λέξη δικαίωση για τον χριστιανό παραπέμπει στο Θεό. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν ζητάει ανθρώπινη δικαίωση, ο χριστιανός. Ζητάει τη δικαίωση από το Θεό. Ζητάει τα δικαιώματα του Θεού, έτσι, και τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν αποσκοπεί στην ανθρώπινη δικαίωση. Άσχετα τώρα αν ο Θεός του τη δώσει και αυτή, μπορεί να του τη δώσει πριν πεθάνει, αλλά μπορεί και να μην του τη δώσει. Σίγουρα όμως θα δικαιωθεί από τον Θεό στην άλλη ζωή. Και αυτό είναι που επιδιώκει ο χριστιανός, έτσι, τη δικαιοσύνη, τη δικαίωση από τον Θεό. Και τότε παίρνουμε τη δικαίωση όταν ζούμε ως δίκαιοι, δηλαδή τηρούμε τις εντολές του Θεού και νοιαζόμαστε για τα δικαιώματα του Θεού, δηλαδή τηρούμε τον νόμο του Θεού και δεν αποσκοπούμε σε ανθρώπινη δικαίωση. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι ο κοσμικός άνθρωπος έχει πολλά δικαιώματα. Έτσι. Και σήμερα βλέπετε όλοι μιλάνε για δικαιώματα και όλοι αυτοί, ας πούμε, η σπήρα που κινείται εναντίον των παιδιών μας σήμερα μέσα και από τους άνομους νόμους περί ομοφιλοφίλων κλπ. Μιλάει για δικαιώματα και πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, την τάχα της φιλοσοφία περί δικαιωμάτων και περί των δικαιωμάτων των μειοψηφιών, περνάει ό,τι πιο διαστραμμένο, ό,τι πιο παράνομο, ό,τι πιο αντίθετο στον νόμο του Θεού, με την πρόφαση των τάχα δικαιωμάτων. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο κοσμικός, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχει δικαιώματα. Όσο γίνεται πνευματικός ο άνθρωπος, δεν έχει δικαιώματα, έχει μόνο υποχρεώσεις. Και τελικά ο πολύ πνευματικός άνθρωπος δεν έχει καθόλου δικαιώματα. Δηλαδή όλα τα έχει δώσει στο Θεό και ο Θεός θα του δώσει τη δικαίωση όταν εκείνος κρίνει. Είτε σε αυτή τη ζωή, είτε σίγουρα στην άλλη ζωή. Και καλύτερα στην άλλη ζωή.